Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν ναυτική χώρα. Ανέκαθεν υπήρχαν Έλληνε που έγιναν πανίσχυροι παράγοντε του παγκόσμιου εφοπλιστικού γίγνεσθε. Έχουμε ήδη μιλήσει για σημαντικέ ιστορικέ προσωπικότητε, όπω τον Αριστοτέλιο Νάση και τον Σταύρο Νιάρχο. Έχουμε όμω αναφερθεί και σε σύγχρονου εφοπλιστέ, όπω του Βαγγέλη Μαρινάκη, Δημήτρη Μελισανίδη και Γένα Λαφούζο. Οι πλειοκτήτε που μόλι αναφέραμε έχουν κάτι κοινό. Είναι πασίγνωστοι. Είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι συμπαθούμε ή αντιπαθούμε από τι δημόσιε τοποθετήσει του, από την προβεβλημένη επιχειρηματική δραστηριότητα, από τι δικαστικέ περιπέτειε, είτε από το χρώμα των οπαδικών γυαλιών που φοράμε. Όμω υπάρχουν και εφοπλιστέ που αδιαφορούν για τα φώτα της δημοσιότητα και τα αποφεύγουν συνειδητά. Πλειοκτήτε που δεν αγοράζουν ποδοσφαιρικού συλλόγου και μέσα μαζική ενημέρωση. Άνθρωποι που δεν έχουν στήριξει στα δικαστήρια ή καταδικαστεί για ποινικέ υποθέσει. Πρόκειται για επιχειρηματίε με δύναμη και πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Νομίζει ότι ο πρόεδρο τη ομάδα σου είναι ο πιο πλούσιο στην Ελλάδα? Σα σκέψου του. Δε αυτό το βίντεο και γράψε μου στα σχόλια πόσους από του ανθρώπου που αναφέρω γνώριζε ήδη. Η Νουνού και η οικογένεια Μαρτίνου. Δικαιωματικά, η Αθηνά Μαρτίνου είναι η πρώτη στη λίστα μας. Η 96χρονη πλέον εφοπλίστρια, η Νουνού τη ελληνική ναυτιλία, όπω την αποκαλεί η οικογένειά τη, είναι η πλουσιότερη γυναίκα τη Ευρώπη και υπήρξε προσωπική φίλη τη Βασίλεια Ελισάβετ. Παρ' όλα αυτά, σε όλη τη ζωή επέλεξε να κρατάει χαμηλό προφίλ και να μην επιδεικνύει την οικονομική τη ισχύ. Η Αθηνά Μαρτίνου, το γέννητο μεθενήτη, είχε δύο αδερφού, τον Μελέτη και τον Κλεόβουλο, ή Μπίμπη, που επίση έγιναν εφοπλιστέ. Η καταγωγή του είναι από την Κεφαλονία και την Ελευσίνα. Στην οικογένεια τη Αθηνά ανήκαν πολλά ακίνητα, τα οποία όταν παντρεύτηκε τον Ιωάννη Μαρτίνο, απέκτησε εν σε ποσοστό 90%. Ο Ιωάννη Μαρτίνο είχε ένα από τα πιο γνωστά καταστήματα με αντίκη και έργα τέχνη στην οδό Πανδρό του Μοναστηράκη, το οποίο μάλιστα λειτουργεί ακόμα. Με την Αθηνά απέκτησαν τέσσερα παιδιά. Η πρώτη του επένδυση στην έγινε τη δεκαετία του 60. Φυσικά με την καθοδήγηση τη Αθηνά. Με τα κέρδη από την καλερί αγόρασαν ένα φορτηγό πλοίο χωρτικότητα 10.000 τόνων με το όνομα Θανάση. Σχεδόν αμέσω ακολούθησε και δεύτερο πλοίο. Στα πρώτα χρόνια τα πλοία τα διαχειριζόταν η ναυτιλιακή επιχείρηση τη οικογένεια Μεθενίτη που είχε έδρα στον Πειραιά και η κρόνο Shipping του Δημήτρη Λεμού που είχε έδρα στο Λονδίνο. Αυτό δεν ήταν αρκετό για το ανήσυχο πνεύμα τη Αθηνά Μαρτίνου. Το 1971 αποφάσισε να πάρει εξολοκλήρωση στα χέρια τη τον έλεγχο των πλοίων τη. Μαζί με του γιου τη, Τανάση, Ανδρέα και Ντίνο, ιδρύουν τη Θεναμάρη Ships Management. Αμέσω μετά η εταιρεία αγόρασε και τρίτο πλοίο. Το 1978 η Θεναμάρη ήλθε ένα στόλο από 50 πλοία, μεταφορική ικανότητα 900.000 τόνων. Πλοία μεταφορά μεγάλου φορτίου, μετάλλου, πετρελαίου, ξυλία, αυτοκινήτων και ένα τάγκερ μεταφορά χημικών. Στι αρχέ του 1980, η Θεναμάρη ήταν διεθνώς αναγνωρισμένη ω μια επιτυχημένη και αξιόπιστη ναυτιλιακή εταιρεία. Στα μέσα τη δεκαετία και πλοία πολύ μεγάλου φορτίου, VLCC, Very Large Crude Carriers, καθώ και πλοία υπέρ μεγάλου φορτίου, ULCC, Ultra Large Crude Carriers. Από τα μέσα τη δεκαετία του 1990, η Θεναμάρη άρχισε την ανανέσει του στόλου τη. Εισήγαγε νεόκτητα πλοία αυξάνοντα τη μεταφορική ικανότητα. Παράλληλα, έστω το 2005, ο μέσο όρο ηλικία των πλοίων από τα 20 έτη έπεσε στα 10. Από το 1991, η Εθνά Μαρτίνου είχε αποφασίσει να αφήσει τα κοινά τη εταιρεία και να παραδώσει στου γιου τη το πιδάλι της Σθεναμάρη. Ο θανάση Μαρτίνο αποχωρεί από την εταιρεία για να δημιουργήσει την Eastern Mediterranean Maritime. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία του διαθέτει 48 πλοία χωρητικότητα 4,23 εκατομμυρίων τόνων. Το 1997 τον ακολουθεί ο Ανδρέα για να δημιουργήσει και με τη σειρά του τη Μινέρβα Μαρίν. Η Μινέρβα έχει 54 πλοία συνολική χωρητικότητα 6,42 εκατομμυρίων τόνων. Ουσιαστικά η διοίκηση τη Αναμάρη, με 60 πλοία συνολική χωρητικότητα 5,54 εκατομμυρίων τόνων, έμεινε στο μικρότερο αδερφό, Ντίνο. Παρότι χώρισαν επιχειρηματικά, οι Μαρτίνοι παραμένουν πολύ δεμένοι οικογενειακά. Οι επόμενε γενιέ Μαρτίνων συνέχισαν να ιδρύουν νέε εταιρείε και να επενδύουν κεφάλαια και στη στεριά. Θεωρούνται από του μεγαλύτερου επενδυτέ και στο real estate. Έχουν στην κατοχή τους σε του ολόκληρε εκτάσει σε περιοχέ φιλέτου του Λεκανοπεδίου αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Χαρακτηριστικά, στο Καβούρι, μία από τι ακριβότερε περιοχέ τη Ευρώπη, έχουν επενδύσει σε βαστό μέρο του χαρτοφυλακίου του. Επίσης, μέλη τη οικογένεια έχουν ασχοληθεί με επιτυχία με άλλους χώρους. Η σύζυγος του Ανδρέα Μαρίνου, Αλεξάνδρα, έχει πλούσια φιλανθρωπική δράση από το 1983. Πρόσφατα ανέλαβε την προσωρινή διοίκηση τη του κόσμου, μετά το σκάνδαλο με τον Πάτερ Αντώνιο. Η κόρη του Θανάση Μαρτίνου, Γεωργία, εξελέγει βουλευτή με την Νέα Δημοκρατία στι εκλογές του 2012, 2015, 2019. Στην περιφέρεια Αλφα Ανατολική Αττική. Στο κοινοβούλιο γινόταν λόγο για την πλουσιότερη βουλευτή. Όμω η Γεωργία Μαρτίνου εντυπωσίασε με την απλότητα και την ανικότητά τη. Σε μικρό χρονικό διάστημα κατέληξε να ακούει πως μοιάζει περισσότερο με Σιριζέα παρά με εφοπλίστρια. Η ίδια επέλεξε να αποσυρθεί από την πολιτική και να μην είναι υποψήφια σε εκλογές του 2023. Μάλλον να διαφορούσε για τη βουλευτική αποζημίωση. Νικόλαο Τσάκο, το Champions League των χρηματιστηρίων. Ο Νικόλαο Τσάκο η γεννήθηκε το 63 στην Αθήνα. Κατάγεται από τα Καρδάμιλα τη Χίου. Είναι γόνο παραδοσιακή ναυτική οικογένεια. Είναι γιο του καπιτάνου και εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου. Πήρε πτυχίο στα οικονομικά και τι πολιτικέ επιστήμε από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια τη Νέα Υόρκη το 1985. Το 1987 πήρε μεταπτυχιακό μάστερ στην αυτιλία και τα οικονομικά από το Business School του Πανεπιστημίου City του Λονδίνου. ίδρυσε την εταιρεία Τσάκο Energy Navigation, TEN ως startup το 1993. Πολύ πριν η startup γίνουν της μόδας. Η TEN έχει μακροχρόνια συμβόλαια με τις εταιρείε κολοσσούς του κλάδου της ενέργειας. Συνολικά, ο όμιλος TEN διαχειρίζεται 110 πλοία. Tankers, φορτηγά και container ships. Η TEN έχει συνολική κερδοφορία 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό σημαίνει κέρδος μεγαλύτερο από 100 εκατομμύρια το χρόνο σε μια πάρα πολύ απαιτητική αγορά έχει μοιράσει 750 εκατομμύρια σε μερίσματα κοινών και προνομιακών μετοχών. Κάτι που μεταφράζεται σε 5,5% απόδοση ένα έτο. Και λόγω αυτού, η τιμή τη μετοχή τη έχει αυξηθεί πάνω από 30% από την προηγούμενη χρονιά. Αν θέλει και εσύ να επενδύσει σε χρηματιστήρια όπω η Wall Street και σε κερδοφόρε εταιρείε όπω η TEN, ο πιο εύκολο τρόπο είναι με έναν δωρεάν λογαριασμό στη Freedom24. Στον προσωπικό μου λογαριασμό τη Freedom24 Προτιμώ και επενδύω σε ETFs που ακολουθούν τον δείχτη SM500, καθώ είναι πιο διαφοροποιημένα και με επιτρέπουν να επενδύω στι 500 μεγαλύτερε θέσει των ΗΠΑ ταυτόχρονα. Διακεκριμένα το Vanguard SM500 για δολάρια, με σύμβολο VUAA, και το iShares SM500 για ευρώ, με σύμβολο S68. Αν πάλι προτιμά να γνωρίσει τα χρηματιστήρια και την αστάθειά του, ή θέλει να αφιερώσει λίγο χρόνο για να λύσει καλύτερα την αγορά, αξίζει να ρίξει μια ματιά στο λογαριασμό D. Πλέον, ο λογαριασμό D προσφέρει επιτόκιο 3,89% για καταθέσει ευρώ, βασισμένο στο κειμενό επιτόκιο του Δήθη Euribor και 5,31% για καταθέσει δολάρια, βασισμένο στο κειμενό επιτόκιο του Δήθη Sophr. Και έχουμε πάντοτε πλήρη πρόσβαση στα χρήματά μα. Επιπλέον, τα νέα αποταμιευτικά προγράμματα έχουν επίση επιλογέ για επιθεσμικέ καταθέσει 3, 6 ή 12 μηνών με υψηλότερο επιτόκιο, έω 6,42% τα ευρώ και 8,76% τα δολάρια. Θα έχω όλε τι λεπτομέρειε και το σύνδεσμο για ανοίξει το λογαριασμό στη Freedom24 την περιγραφή και το πρώτο σχόλιο. Χρησιμοποιώντα το δικό μα σύνδεσμο για τη δωρεάν εγγραφή σου, θα έχει ένα μοναδικό έξτρα μπόνου. Η TEN είναι η πιο παλιά εταιρεία ελληνικών συμφερόντων εισηγμένη στο χρηματιστήριο τη Νέα Υόρκη. Το 2022 σημείωσε ρεκόρ καθαρών κερδών ύψους 204,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 τα κέρδη ήδη αγγίζουν τα 177 εκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό δεν είναι τυχαία η πρόσφατη βράβευση του Νικόλαου Τσάκου ω η προσωπικότητα τη χρονιά από το Ελληνομερικανικό Επιμελητήριο ω ο μακροβιώτη CEO στο χρηματιστήριο τη Νέας Υόρκη. Το 2022, στην επέτειο 30 ετών τη ΤΕΝ, δήλωσε: δεν τους γιορτάζουμε τα 30 χρόνια της εταιρεία ως public. Ξεκινώντας το 1993 από το χρηματιστήριο του Όσλο και στη συνέχεια μπήκαμε στο Champions League των χρηματιστήριων με την είσοδό μα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Η ναυτιλία και η πορεία μη εταιρεία είναι πιο πολύ μαραθώνιος παρά sprint και έχουμε ακόμα διανύσουμε αρκετά χιλιόμετρα. Ο Νικόλα Τσάκο είναι παντρεμένο με τη σχεδιάστρια τρεμόδα Σίλια Κρυθαριώτη και έχουν τρία παιδιά. Γιώργο Προκοπίου, ο χομπή τη εφοπλιστή με του offshore. Μετά από 72 χρόνια που ασχολούμαι με την αυτιλία, μπορώ να πω ότι έκανα το χόμπι μου. Αυτό δήλωσε ο Γιώργος Προκοπίου κατά τη βράβευσή του με το βραβείο Cyprus Maritime Award για τη σημαντική του στήριξη στο Κυπριακό Νεολόγιο. Ο Γιώργος Προκοπίου γεννήθηκε το 1946 στην Γλυφάδα. Οι δύο γονεί του ήταν πρόσφυγες. Ο πατέρας του από τη Σμύρνη και η μητέρα του από τον Εδρυσό. Ο Προκοπίου. Αγόρασε το πρώτο του πλοίο το 1971. Ήταν ένα πλοίο που ονομαζόταν Πενσιλβάνια. Ήδη στι εταιρείε Dynacom Tankers, Sea Traders και Dynagas. Τον Ιούνιο του 2014, η Dynacom Tankers είχε 54 πλοία, η Sea Traders είχε 29 πλοία και η Dynagas είχε 10 πλοία μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 4 νεόχτιστων. Ο γιος του Προκοπίου έχει σπουδάσει πολιτικό μηχανικό. Συνεχίζει και την παράδοση του πατέρα του, ο οποίο ήταν από του σημαντικότερου επιχειρηματίε στο real estate. Ο Γιώργο συγκαταλέγεται στου biggest players τη αγορά ακινήτων. Αναζητά διαρκώ νέε ευκαιρίε και προσθέτει καινούριου κρίκου στο ήδη χρυσό πορφόλιό του εντό και εκτό ελληνικών συνόρων. Λέγεται πω έχει στην ιδιοκτησία του περισσότερα από 2.500 ακινήτα σε όλη την Ευρώπη. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στη Λεκάνη τη Μεσογείου, σε χώρε όπω η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Στην Ελλάδα και κατά μήκο τη παραλιακή ζώνη Αττική, ειδικά από τη Γλυφάδα έω το Σούνιο, διαθέτει οικόπεδα, ακίνητα, γραφειακού και επαγγελματικού χώρου, κατοικίε και άλλα. Ιστορική υπήρξη σύγκρουσή του με τον πρώην Ιταλό Πρωθυπουργό και Μεγιστάνα, Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Λία ήταν η Βίλα Κριστίνα. Ένα κομψοτέχνημα αρχιτεκτονική με τεράστια θέα στο Πορτοφίνο. Τελικά, ο Προκοπίου κατάφερε να αποκτήσει 25 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιώργο Προκοπίου είναι ένα εξωστρεφή χαρακτήρα και κάποιε δηλώσει του έχουν προκαλέσει αίσθηση. Είχε δηλώσει ότι η Έλληνε πολιτική θα έπρεπε να υπερασπίσει την ναυτιλία με τον ίδιο ζήλο που υπερασπίζονται τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα. Η προστασία του ούζου, τη φέτη του ελαιόλαδου είναι πολύ σημαντική, δήλωσε. Αλλά όλα μαζί κάνουν λιγότερο από ένα πλοίο. Η ναυτιλία είναι πολύ πιο σημαντική. Τον Ιανουάριο του 2009. Ένα Βρετανικό δικαστήριο διέταξε μια ομάδα καλλιτεχνών και ακτιβιστών να εγκαταλείψουν δύο πανάκριβε επαύλει επί τη οδού Park Lane του Λονδίνου. Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καταλάβει τα κτίρια και έμεναν μέσα. Μιλάμε για επαύλει με θέα στο Hyde Park, με γείτονα τη Μαντόνα και ορισμένου από του πλουσιότερους άνθρωπου τη Βρετανία. Οι επαύλει τη Park Lane ανήκαν σε έναν από του μεγαλύτερου διοκτήμονε και κατασκευαστέ ακινήτων του νησιού τον Gerald Grosvenor. Είχαν εκμισθωθεί για μακροχρόνια χρήση, Liz Hold, σε δύο offshore εταιρείε μέτρα έδρα τι Βρετανικέ Παρθένε νήσου, τη Conzeo Limited και Welleta Limited. Το Νοέμβριο του 2017, οι ρεπόρτερ τη γερμανική εφημερίδα του Deutsche Zeitung, Frederick Obermeier και Bastian Obermeier, αποκάλυψαν τα λεγόμενα Paradise Papers. Κοντολογή, τα Paradise Papers είναι μια ηλεκτρονική λίστα από 13,4 εκατομμύρια έγγραφα με στοιχεία offshore εταιριών των επιχειρηματιών που εμπλέκονται σε αυτέ. Σύμφωνα με τα έγγραφα αυτά, offshore εταιρείε διέθεταν η Allianz, η Apple, το Facebook, τα McDonald's, η Nike, η Siemens, η Disney, το Twitter, η Uber, το Walmart και η Yahoo. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι εταιρείε αυτέ γλίτωσαν δισεκατομμύρια δολάρια σε φόρου χρησιμοποιώντα αυτέ τι offshore. Στη διαρροή των Paradise Papers εντοπίστηκε ότι οι πραγματικοί δικαιούχοι των offshore που επενικίασαν τα δύο πανάκριβα κίνητα ήταν Έλληνες. Και η Conzeo Limited και η WELETA Limited έχουν ως δικαιούχους μέλη της υφοπλιστικής οικογένειας Προκοπίου. Τα Paradise Papers αναφέρεται πως 25.000 μετοχές της Conzeo μεταφέρθηκαν σε μέλος της οικογένειας Προκοπίου έναντι μίας λίρες Αγγλίας. Άλλες 25.000 μετοχές της ίδιας εταιρείας μεταβιβάστηκαν σε άλλο μέλο τη οικογένεια Προκοπίου, επίση για μία λίρα. Ακριβώ το ίδιο συνέβη και με την άλλη offshore, τη Βουελέτα. Δύο 25.000 μετοχών σε δύο μέλη τη οικογένεια Προκοπίου για δύο λίρε. Η εξέλιξη του κτίριου που κατήχαν η Κονζέο Limited και η Βουελέτα Limited εκείνη την περίοδο εκτιμόταν στα 20 εκατομμύρια λίρε. Και στι δύο offshore φαίνεται ότι είχε τοποθετηθεί ονομαστικό μέτοχο η Darbara Limited, που έδρευε στην είσοδο του Μάν. Σύμφωνα με τα Paradise Papers, το 2012 η Darbar Limited κατήχε το 100% των μετοχών των δύο offshore, ενώ μέλη τη οικογένειας Προκοπίου αναφέρονταν ω οι πραγματικοί δικαιούχοι. 2020 ο Γιώργος Προκοπίου μεταβίβασε τα 4 πέμπτα του δραστηριοτήτων του στι τέσσερι κόρε του, Ελίζα, Ιωάννα, Μαρίνα και Μαρία Έλενα, πως πω ο ίδιο θα ξεκινήσει από την αρχή με το δικό του 1 πέμπτο. Αγγελική Φράγκου, ο θηλυκό Ονάση σω το φωτεινότερο παράδειγμα τη γενική δυναμική στον επιχειρηματικό κόσμο να είναι η Αγγελική Φράγκου. Έχει καταγωγή από τα καρδάμιλα τη Χίου. Γεννήθηκε το 1965 και είναι τέταρτη γενιά εφοπλιστών. Πήρε το πτυχίο τη στη μηχανολογία από το Πανεπιστήμιο Harley Dickinson. Στη συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό στον ίδιο τομέα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Το διάστημα 87-89 εργαζόταν στη Wall Street ω αναλύτρια τον εμπορικό όροφο τη Republic National Bank. Τα θεμέλια τη αυτοκρατορία τη μπήκαν με μια τολμηρή κίνηση. Το 1990, ούσα μόλι 25 ετών, αγόρασε το Ρίο Τζανέιρο το εγκαταλειμμένο φορτηγό πλοίο Φουλβία. Το δήμα που κατέλαβε ήταν 1,5 εκατομμύρια δολάρια. Εκμεταλλευόμενη τη γνώση που αποκόμισε από τον κόσμο τη Wall Street, ασχολήθηκε με εταιρείε εξαγορών ειδικού σκοπού. Αυτέ οι εταιρικέ οντότητε δεν έχουν έσοδα είναι σχεδιασμένε με αποκλειστικό σκοπό την ολοκλήρωση των εξαγορών άλλων εταιριών. Σε αυτέ τι εταιρικέ οντότητε, η Φράγκου είδε τεράστιο ποσοστό κέρδου. Το 2004, έχοντα συγκεντρώσει το ποσό των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, με μια τέτοια εταιρεία εξαγωγή International Shipping Enterprises. Η εταιρεία αυτή είχε στηθεί από τη United States Steel Corporation στα μέσα τη του 1950. Για τη μεταφορά σιδήρου από τη Βενεζουέλα στον Καναδά και τι ΗΠΑ. Η Φράγκου γίνεται η πρώτη Ελληνίδα επικεφαλή τη ναυτιλιακή εταιρεία επενδύσεων που έμπαινε στο χρηματιστήριο Nasdaq, αντλώντα χρήματα από τη δύσκολη και περαιτική χρηματιστηριακή αγορά των, των πολιτειών. Τον Αύγουστο του 2005, η Αγγελική Φράγκου ταράζει τα νερά της ελληνικής τη ελληνική ναυτιλία. Εξαγοράζει την ναυτιλιακή εταιρεία Νάβιο. Η Νάβιο ελεγχόταν κατά 60% από την οικογένεια Δαβίδ. Ένα μεγάλο όνομα στην ελληνική βιομηχανία που κατέχει την Coca-Cola Hellenic Bottling και τον όμιλο Friggo Glass. Από το 2022 η Νάβιο έχει ξεκινήσει την υλοποίηση ενό επενδυτικού σχεδίου ύψου 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μέσα σε ένα χρόνο πούλησε συνολικά 16 πλοία, εισπράττοντα 450 εκατομμύρια δολάρια. Η Fragu την ίδια χρονιά μετασχημάτισε τον όμιλο, πούλησε 36 φορτηγά πλοία αξία 835 εκατομμυρίων δολαρίων, από τη θηγατρική Navios Maritime Holdings στη μητρική Navios Maritime Partners LP. Με την αναδιάταξη αυτή δημιούργησε δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία που είναι συγκεκριμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα είναι και η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία σε αριθμό πλοίων ξηρού φορτίου η συγκεκριμένη στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ. Ο στόλος της αποτελείται από 185 πλοία συνολικής χωρητικότητας 16,5 εκατομμυρίων τόνων Μέσω ρολογικής, τα 9,5 έτη. Το 2011, η Αγγελική Φράγκου ονομάστηκε κόμοντορ του Connecticut Maritime Association. Την ίδια χρονιά, έλαβε την 50η θέση στη λίστα με τι πιο υπερδεύμενες γενικές επιχειρήσεις του περιοδικού Fortune. Το 2014, η Φράγκου κατάχθηκε ενδέκατη στη λίστα των 100 Most Influential People του Lloyd's. Μαρία Αγγελικούση η πλουσιότερη γιατρό στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η πλουσιότερη φιγούρα στον εμφοπλιστικό κλάδο είναι η Ελληνίδα. Η Μαρία Αγγελικούση έχει καθαρή περιουσία 5,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και είναι η δεύτερη πιο πλούσια Ελληνίδα. Η Αγγελικούση σπούδασε ιατρική στο Cambridge και εργαζόταν για την Εθνική Υπηρεσία Υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μάλιστα, θυμολογείται πω προσέφερε τι υπηρεσίε τη χωρί αμοιβή σε χώρε του, του κόσμου. Το 2008 επέστρεψε στην Ελλάδα και ξεκίνησε να εργάζεται στον εφοπλιστικό όμιλο τη οικογένεια Αγγελικούση Shipping. Ο πατέρας της, Ιωάννης Αγγελικούσης, είχε κάνει ξεκάθαρη την επιθυμία του να αναλάβει Μαρία τον όμιλο. Το 2018 χρησιμοποιεί το όνομά της, Μαράν, σε τρεις ξεχωριστούς εταιρείε Σε Τσετάνκερ, gas carriers και Dry Μπάλκερς. Τον Απρίλιο του 2021, ο Ιωάννης Αγγελικούσης πεθαίνει και στο τιμόν του ομίλου κάθεται μοναχοκόρη του, Μαρία. Λίγος μήνες αργότερα έκλεισε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον τη χρονιάς αφού κατάφερα να πουλήσει 8 πλοία του στόλου του Maran Dry ενώ του ποσού των 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Παράλληλα, αποκτά το πλοίο Exceller τη Εκόγια, που κέρδισε στι 4 Δεκεμβρίου του 2020 το βραβείο του πλοίου τη χρονιά. Η Μαρία Αγγελικούση δεν δίστασε να δείξει τη δυσαρέσκειά τη για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατέστησε σαφέ πω η εταιρεία τη δεν επρόκειτο να ασχοληθεί με κανένα ρωσικό φορτίο υπογραμμίζοντας το τεράστιο ηθικό θέμα που είχε προκύψει, το οποίο οδήγησε στη δύσκολη αποφασή Ο όμιλο Αγγελικούση έχει 7 θηγατρικέ εταιρείε. Η μεγαλύτερη είναι η Maran Drain Management με 42 πλοία ξηρού φορτίου. Ακολουθούν οι Maran Tankers με 54 δεξαμενόπλια. Η Maran Gas με 45 πλοία μεταφορά LNG και LPG και με άλλα 13 να είναι υποναυπήγηση. Και τέλο, η Maran UK η Maran Ship Supplies, η Maran Asia, η Friendly Maritime Services. Ο Όμιλος Αγγελικούση είναι 100% ελληνικός, με τα 124 από τα 141 των πλοίων του να είναι η ελληνική σημαία. Ακόμα υπάρχουν 17 υποναυπήγες και πλοία που θα φέρουν επίσης στην ελληνική σημαία. Η αξία του στόλου του Ομίλου Αγγελικούση είναι μεγαλύτερη των 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για να αντιληφθείτε πλήρως το μέγεθος του Ομίλου, επισημαίνουμε πω είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στην Ευρώπη και η τρίτη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η Μαρία Αγγελικούση είναι μια γυναίκα εξαιρετικά χαμηλών τόνων. Δεν προκαλεί ούτε με τον πλούτο, αλλά ούτε και με την προσωπική τη ζωή. Είναι παντρεμένη με τον έκτοτο το πρίγκιπα Καραγιόργεβιτ τη βασιλική οικογένεια Σερβία έχουν αποκτήσει ένα παιδί. Εσά, ποια είναι η όψή σα. Γνωρίζατε του εφοπλιστέ που αναφέραμε. Εκπλαγήκατε που το επιχειρήν τόσο μεγάλο βεληνικού δεν είναι αποκλειστικά ανδρικό σπορ, ή πιστεύετε ακόμα ότι η προεδράτα τη ομάδα σα έχει τη μεγαλύτερη περιουσία. Πείτε μα τα σχόλια. Όπω και να έχει, αυτή χρονιά μην αφήσει τον πληθωρισμό να φάει τι καταθέσει σου. Ρίξε μία ματιά στο λογαριασμό Dis Freedom 24. Μπορεί να χάσει τη εγγραφή σου μέσα σε λίγα μόνο λεπτά με την ταυτότητά σου και ένα λογαριασμό στο όνομά σου. Και ακόμα καλύτερα, θε ένα μοναδικό έξτρα μπόνου αν κάνει την εγγραφή σου από το link μα στην περιγραφή. Ο Παύλο ο Λευμορφίδη στα 31 του χρόνια ήταν υπάλληλος σε ένα μαγαζί στο μοναστήρακι. Εκείνη τη χρονιά όμως του ήρθε η ιδέα να ασχοληθεί με τα στρώματα και τον ύπνο. ίδρυσε την Coco Mat η οποία τον έκανε πολυκατομμυριούχο. Δε το αναλυτικό μας βίντεο. Είμαι ο Σύριο της χρονιάς και θα τα πούμε μέσα.